Στου ιδιώτε και στου συναξιούχου κρατικού υπαλλήλου, η αμοιβή είχε καθοριστεί α, για έρευνε που απαιτούν μέχρι ένα μήνα να ολοκληρωθούν 3.500 χιλιάδες για μέχρι δύο μήνε 7.000 και για έρευνε που απαιτούν πάνω από δύο μήνε να ολοκληρωθούν 10.000 ευρώ. Αλλά, όπω εξή, ο Γενικό Εισαγγελέα αυτό αφορά επιτροπέ που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή η επιτροπή έχει διοριστεί από την νομική υπηρεσία, από το Γενικό Εισαγγελέα. Άρα, είναι, ουσιαστικά πρόκειται για συμβόλαιο. Συνεπώ, είχαν αφήσει στον Γενικό Εισαγγελέα α, τη, τη ρύθμιση των, των αμοιβών. Δεν είχαν πάρει μέχρι χθε, είχε πει, ούτε σεντ. Ε, ε, μάλλον δεν θα πάρουν. Ε, ωστόσο, το θέμα παραμένει υποδιερεύνηση, αντιλαμβάνομαι, από την ελεκτική υπηρεσία. Κύριε Πετρίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα, και καλώ ορίσατε ε, πίσω στην ενεργότράση. Χαρά μου. Ε, και δική σα, φαντάζομαι, όλων. Ασφαλώ. Λοιπόν, κύριε Πετρίδη, πείτε μα, είχατε εξαγγείλει αυτή την έρευνα, τον έλεγχο, ε, για την απόφαση του Κυρικού Συμβουλίου να αυξήσει την αμοιβή των, των μελών τη Διερευνητική Επιτροπή. Ε, έχετε υπόψη σε αυτό που μόλι πριν λίγο είχα πει, ότι υπάρχει διαφορά του. Έχει εξηγηθεί από το Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν πρόκειται για διορισμό επιτροπή από αυτέ που εμπίπτουν στι αμοιβέ και στο ποσοστό αν είναι αξιωματούχοι και παίρνουν και αλλού μισθό, γιατί είναι από το Γενικό Εισαγγελέα ουσιαστικά κάτι σαν συμβόλαιο. Ε... Ε, τα έχω απόψη μου αυτά που λέτε κυρία Σάβα. Το, αυτό που θέλω να σας πω πριν αν θέλετε να απαντήσω σε όλα αυτά είναι ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία αποφάσισε ότι εφόσον δεν υφίσταται οποιαδήποτε δημόσια δαπάνη τότε δεν έχει αντικείμενο ελέγχου. Ως εκ τούτου ο έλεγχος που θα κάναμε ε, σε αυτή την ε, διαδικασία δαπάνης δεν θα γίνει διότι ε, δεν υπάρχει αντικείμενο ελέγχου. Ναι. Η, η Επιτρομή... Αυτό βεβαίω είναι εκτός της φιλοσοφίας σας, γιατί σε αυτό που θέλετε να εξετάζετε είναι αν καλά ε, 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 αποφασίστηκε κάτι άλλο πώς, από πλευράς κυβέρνηση, από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Ε, έρετε με το γεγονός ότι οι άνθρωποι που θα να τις αμοιβές δεν θα τις πάρουν. Η απόφαση από μόνη τη δεν σας ενδιαφέρει. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό και είχαμε εξαγγείλει ναι. ότι θα κάνουμε ναι. έλεγχο. Ε, όμως αυτή τη στιγμή ε, η ουσία του ελέγχου ε, έχει αφαιρεθεί, τότε προφανώς ε, και δεν θα... Δηλαδή, εάν παραμείνει μέχρι το τέλος αυτό ότι η Ερευνητική Επιτροπή θα λάβει 0 ευρώ, ε, τότε αντιλαμβάνεστε, όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται, ότι δεν έχουμε αντικείμενο ελέγχου. Ναι. Απλά όμως, επειδή... Ήταν τσέμινα, θέλετε να σα το πω στα κυπριακά. Ε, μετά από όλα όσα συζητήθηκαν, ε, πολλοί βγήκαν, ε, κυρίω κόμματα, ε, και είπαν ότι ε, ε, ουσιαστικά είναι τρόπον την άτορο, δοκία των ανθρώπων αυτών και όλα αυτά. Εσεί δεν ενδιαφέρεστε να εξετάσετε αν ήταν σωστή η απόφαση, γιατί μπορεί να βρείτε ότι ήταν και σωστή. Έτσι, εμείς και να αφή αυτό το. Ε, Εμεί είχαμε εκφράσει κάποιε προκαταρκτικέ ε, ανησυχίε ε, στην επιστολή που στείλαμε στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι και οι δύο ελεγχόμενοι μας, όπως γνωρίζετε, ε, για οικονομικής φύσεως θέματα. Ε, και είχαμε ζητήσει τις απόψεις τους. Προφανώς και τίθεται ε, ε, κάποιο προλάβαν θέμα... Πρόλαβαν και έφτασαν οι απόψεις ή... Ε, γνωρίζω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει απαντήσει αλλά δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της, της απάντησης του κ. Σάβα. Ε, δεν γνωρίζω αν έχει απαντήσει και ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Ε, εάν θέλει να μας απαντήσει, προφανώς θα ήταν χρήσιμο να είχαμε και, και τις απόψεις του. Όμως ναι, ε... Απλά κύριε Πετρίδη, επί, ε, στο tweet σα που γνωστοποιήθηκε ε, ο έλεγχο είναι ότι προχωράτε σε έλεγχο τη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι, Μήπω να το φτάσετε μέχρι την απόφαση... για να δούμε τελικά αν είχε πρόβλημα ή όχι η ίδια απόφαση και αν έχει να κάνει, αν είναι διαφορετικό ο τρόπο αν διορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα. Να το μάθουμε ναι, και αυτό ναι. και έτσι ε, προληπτικά ναι. και για την επόμενη φορά. Ε, δεν έχετε άδικο στη, στην ουσία του ερωτήματό σα, κυρία Σάβα. Ε, ε, γνωρίζω ότι δεν θα κάνουμε έλεγχο αν αυτή τη δεν υπάρχει δαπάνη. Ε, αν θα υπάρχει μια διαδικασία, ε, να πούμε αρχικώ ότι υπάρχει ήδη ένα ισχύον ε, πλαίσιο, το πλαίσιο της εγκυκλίου 15-11 του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είναι εκεί ω σημείο αναφορά αν η εκτελεστική εξουσία θέλει να το τροποποιήσει ή ο Γενικό Εισαγγελέα θα θέλει να το συζητήσει να το τροποποιήσει αυτό τότε είμαστε στη διάθεσή τους για οποιασδήποτε προτάσεις δυνατόν να έχουμε για αυτή, για αυτή την, την, την τροποποίηση. Όμως επαναλαμβάνω ότι θα ελέγχαμε την δαπάνη νοούμενο ότι υπήρχε υποχρέωση, η λιμένη υποχρέωση από το κράτος να διενεργηθεί τελικά αυτή, δηλαδή, αυτή η δαπάνη. Εφόσον τελικά η δαπάνη δεν θα γίνει, τότε ε, επαναλαμβάνω ότι δεν θα κάνουμε τελικά αυτόν τον έλεγχο όπως τουλάχιστον είχαμε ε, αρχικώς σχεδιάσει. Κύριε παιδιά σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.